Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στην Κρήτη. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι θερμοκρασίες χτύπησαν κόκκινο και η ζέστη ήταν αφόρητη, γεγονός που στάθηκε αφορμή για τους Ηρακλειώτες να γεμίσουν τις παραλίες στις οποίες δεν έπεφτε καρφίτσα. Είτε επρόκειτο για οργανωμένη, είτε για ανοργάνωτη παραλία, ο κόσμος έσπευσε στη θάλασσα για να κάνει τουλάχιστον μία βουτιά. Είναι πρωτόγνωρο! Αλλά εντάξει, άρχισε νωρίτερα το καλοκαίρι, απλά είσαι τα μπάνια. Το πρώτο μπάνιο είναι, το πρώτο για μένα. Και πώς σας φαίνεται, έτσι δροσίζεστε? Δροσίζομαι. Πολύ ζέστη. Δεν κάνει για τα παιδιά, δεν κάνει. Παγωμένο νερό είναι και εντάξει. Αλλά φαντάζομαι αντιλιακό. Ναι, τα πάντα, αυτά τα ξέρουμε, ναι. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Ήταν ό,τι χρειαζόταν αυτές οι καυτερές μέρες, να ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό. Από όλες τις στερήσεις που είχαμε, εξόδους, διασκέδαση, λίγο χαλάρωση και μας αξίζει, θεωρώ, όχι μόνο σε εμάς, όλο τον κόσμο να απολαύσει την πολύ ωραία θάλασσα, τις ωραίες παραλίες, την ξεγνιασιά πάλι. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα έφτασε μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κλειδώνοντας έτσι ένα πολύ καυτό Σαββατοκύριακο. Ο υδράργυρος άγγιξε τόσο υψηλά επίπεδα που ήταν αυτονόητο ότι μετά από τόσες εβδομάδες καραντίνας οι Ηρακλειώτες δεν θα μπορούσαν να μην απολαύσουν τον ήλιο και το δροσερό νερό, πάντα τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας λόγω του κορονοϊού. Προφανέστατα. Πολύ ωραία. Πρώτη μέρα σήμερα. Πρώτο μπάνιο. Ναι. Και βρήκατε αφορμή τώρα τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και έρθετε να βουτήξετε. Τίποτα άλλο. Τι άλλο. Τελειώσαμε και τη δουλειά νωρίς και φύγαμε. Ευκαιρία. Βέβαια. Ναι. Με την οικογένεια όλοι εδώ. Τέλεια. Η ζέστη μπορεί να ήταν ασφυκτική, η ατμόσφαιρα αποπνικτική και σε πολλές περιπτώσεις οι θερμοκρασίες ακραίες, όμως όπως λένε στην κάμερα της Κρήτη TV ηλουόμενη, η ηρεμία δίπλα στη θάλασσα και κάτω από την ομπρέλα για προστασία από τον ήλιο είναι μοναδική, με συντροφιά ένα δροσερό αναψυκτικό. Να, μια χαρά, μια χαρά. Με κρύα μπύρα πάνε όλα. Πώς είναι η θάλασσα? Υπέροχη. Σήμερα είναι υπέροχη, αλλά σήμερα είναι χαρά Θεού. Πάντως, η χαρά μικρών και μεγάλων, οι οποίοι κολυμπούσαν, γελούσαν και έπαιζαν στη θάλασσα ξέγνιαστη, έκανε την ατμόσφαιρα άκρος καλοκαιρινή, ακόμα και εν διανύουμε τον Μάιο.